Γιούγκερ ότι θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία Κύπρος και Τρόικα, ότι είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα αυτής της χώρας και ότι είναι πεπισμένος ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση. Σίγουρα. Κάνουν τόπο οι πιέσεις. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια σημαντική πίεση. Η περισσότερη πίεση, αγαπητή Νικήτα, έρχεται από εμάς, από το γεγονός ότι, όπως πολύ ορθά η Πετρούλα Αργυρού στο ρεπορτάζ της έχει αναφέρει, τα χρηματικά μας αποθέματα τελειώνουν με το τέλος του Οκτωβρίου. Άρα η μεγαλύτερη πίεση ουσιαστικά έρχεται από εκείνο το σημείο. Ότι από τον 1η Νοεμβρίου και μετά, απλά δεν θα έχουμε τα χρήματα για να καταβάλουμε μισθούς και συντάξεις. Η πίεση έρχεται από εκεί, επαναλαμβάνω. Από εμάς εξαρτάται πώς θα διαπραγματευτούμε και πώς θα θέσουμε τους όρους μας και ποιοι όροι πραγματικά μπορούν να τεθούν. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Τρόικα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Είδαμε τους όρους που θέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκτιμάς βάσει του μνημονίου που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά που προτείνουν οι Τροϊκανοί και να μπουν αυτές οι κόκκινες γραμμές που θέτει και θέλει η Λευκοσία? Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά, δεδομένου ότι στο τέλος της ημέρας οι αριθμοί θα συμποσούνται στο ποσό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Πραγματικά λέω, γιατί διήστανται και απόψεις σχετικά με το ποσό. Εάν πάρουμε από την άλλη το ρωσικό δάνειο μέσα από μια διαδικασία, τότε είναι πιθανόν το ποσό αυτό το οποίο θα πάρουμε από την Τρόικα να είναι χαμηλότερο και άρα να μπορούμε να αποφύγουμε τα εφεσιακά μέτρα. Τα οποία πρέπει να τονίσω ότι τα μόνα εφεσιακά μέτρα τα οποία έχω δει εγώ τουλάχιστον με τις δικές μου γνώσεις από το προσχέδιο αυτό του μνημονίου, αυτό το άπτυπο μνημόνιο που έχει δει τα φώτα της ενημέρωσης, είναι τα μέτρα που αφορούν σε αύξηση φορολογιών. Τα μέτρα αποκοπής απολαβών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν μπορούν με οποιαδήποτε ορθόδοξη οικονομική λογική να θεωρούνται ως υφεσιακά. Είναι μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που φέρνουν ως ένα σημείο την σχετική εξισορρόπηση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Όλα όσα αφορούν, κύριε Πλατή, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, μας επηρεάζουν άμεσα? Ουσιαστικά αυτό το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο ECOFIN και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ανακοπή του ντόμινο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές. Η Κύπρος είναι το πρώτο πραγματικό θύμα του ντόμινο το οποίο προέρχεται κατευθείαν από την Ελλάδα. Αυτό το οποίο προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πετύχουν στην Ευρώπη είναι να διατηρήσουν τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι να στοχεύουν την ανάπτυξη, το οποίο είναι λανθασμένο κατά τη δική μου άποψη, γιατί αν δεν έχουμε την ανάπτυξη, αυτό το σπιράλ το εφεσιακό στο οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανόν να φάει όλα τα αποθέματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ο μόνος τρόπος να έχουμε δυστυχώς ανάπτυξη, το λέω δυστυχώς γιατί είναι πρακτικά πολύ δύσκολο και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συζητήσει στην Ευρώπη, είναι η ενοποίηση πια της δημοσιονομικής πολιτικής. Έχουμε δει κάποια μορφή αυτής της επιθυμίας μέσα από την προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου τραπεζικού επόπτη. Αλλά αυτό, χωρίς να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο προστασίας καταθετών, χωρίς να έχουμε ένα ενιαίο οργανισμό παροχής ρευστότητας, άμεσης ρευστότητας, δεν είναι τόσο εύκολο να το πετύχουμε. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και αν δεν κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ότι μόνο μέσα από την πολιτική πια ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από την δυνατότητα έκδοσης χρήματος ή ευρωομολόγου, επαναλαμβάνω, μόνο μέσα από την πολιτική ενοποίηση, δεν μπορούμε να εξέλθουμε αυτής της κρίσης. Πρέπει να ακολουθήσουμε, για κάποιους ίσως να ακουστεί ανάθεμα αυτό, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το αμερικάνικο μοντέλο μιας ισοδύναμης σχετικά οικονομίας, η οποία χρησιμοποίησε την δυνατότητα που της παρέχει η οντότητα της ως κράτος να εκδώσει χρήμα. Μάλιστα. Και να μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη η οποία φτάνει σχεδόν το 4% σήμερα στις ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη είναι σε ύφεση. Είναι πολύ μεγάλα τα διλήμματα από πολιτικούς οι οποίοι έχουν μάθει να σκέφτονται εθνικά και όχι ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε, κύριε Πλατή, για την